για να μιλήσουμε για το σχέδιο, βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου μας. Ένα ακόμα σημαντικό έργο προόδου και ανάπτυξης για τον τόπο μας ήδη έχει προχωρήσει. Και σήμερα θα σας μιλήσουμε γι' αυτό εν ώψη και του Δημοτικού Συμβουλίου, στο οποίο θα δοθούν και αναλυτικά όλες οι απαντήσεις σε κάθε ερώτηση που θα τεθεί από τους μελετές. Ωστόσο, για να ενημερωθεί και ο κόσμος για το θέμα, γίνεται σήμερα αυτή η πρώτη ενημέρωση. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου εκπώνησης της μελέτης για την κατάρτιση των ΣΒΑΚ στην Δημοτική Ενότητα Χίου, στην Δημοτική Ενότητα Ομηρούπολης και στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Μηνά με χρηματοδότηση 75.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατάρτιση των ΣΒΑΚ, των σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας, είναι υποχρεωτική για όλους τους ΟΤΑ πρώτου βαθμού σε όλη την επικράτεια με πληθυσμό πάνω από 30.000 κατοίκους. Οπότε αντιλαμβάνεστε το σημαντικό βέβαια της υπόθεσης αυτής. Στόχος της κατάρτισής τους είναι η καθιέρωση φιλικών για το περιβάλλον τρόπων μετακίνησης στην πόλη μας, στην πόλη της Χίου, ώστε ως τόπος να προσφέρει εξαιρετική ποιότητα ζωής, να είναι ελκυστική για κατοίκους και επισκέπτες και να αποτελεί είσοδο πύλη του νησιού, αντάξια της ενδοχώρας αλλά και της ιστορίας της. Το σύνολο του νησιού επιδιώκεται να μετατραπεί σε εναλλακτικό τουριστικό προορισμό παγκόσμιας εμβέλειας που θα προσφέρει στους επισκέπτες την ευκαιρία να εμβαθύνουν στην πλούσια τοπική κληρονομιά του. Με τον τρόπο αυτό θα προωθηθεί και η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη που δεν θα απειλεί τους πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η ελκυστικότητα του νησιού μας, η φύση και τα μοναδικά δώρα, το τοπίο και τα αγροτικά προϊόντα. Πέραν αυτών, η κατάρτιση ΣΒΑΚ είναι βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε επέμβαση ή ανάπλαση, είναι προϋπόθεση αυτό, για την ανάδειξη του νησιού και την βελτίωση της ζωής των πολιτών, όπως για παράδειγμα το παραλιακό μέτωπο, είναι συνάρτηση. Και αυτό το οποίο θα ακούσετε σε λίγο από τους ειδικούς είναι ένα κομμάτι ακριβώς της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου που ξεκινά από τη Δασκαλόπετρα και θα φτάσει μέχρι το Μέγα Λιμιόν. Κλείνοντας λοιπόν, μιας και θα μιλήσουν και οι ειδικοί, θα ήθελα να επισημάνω ότι η Δημοτική Αρχή με γνώμονα την πρόοδο και την ανάπτυξη του τόπου μας τρέχει με πρωτόγνωρους ρυθμούς και τα αλλάζει όλα. Θέματα δεκαετιών μπαίνουν σε τάξη και τακτοποιούνται. Στόχος μας, το μέλλον του τόπου και η αναβάθμισή του. Ένα ακόμα παράδειγμα για όλα αυτά είναι και αυτά για τα οποία συζητάμε σήμερα, το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Δράτουμε της ευκαιρίας να ευχαριστήσω καταρχάς την ομάδα που δούλεψε, ξεκινώντας από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού, τον προϊστάμενο και τους υπηρεσιακούς παράγοντες, την ευτυχία την Βοριά, την ευγενία τη Μαρίνη και την Άννα την Πενέτου, οι οποίες πραγματικά έδωσαν μεγάλο αγώνα για να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Θέλω να ευχαριστήσω βέβαια και τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και όχι μόνο και Χίου, τον Γιώργο τον Πελέγρη, ο οποίος έχουμε πει ότι είναι και το πορτοφόλι του Δήμου, είναι αρρωγός και συμπαραστάτης σε κάθε τι, και να ευχαριστήσω βέβαια και τον κάθε ένα που μας έδωσε τη δυνατότητα να είμαστε σήμερα εδώ και φυσικά και τα μέσα ενημέρωση σε όλους εσάς, οι οποίοι είσαστε κοινωνία αυτών των προσπαθειών και διαμορφώνετε την κοινή γνώμη μέσα από αυτές τις προσπάθειες, τις σημαντικές προσπάθειες που αλλάζουν τον τόπο μας μετά από δεκαετίες και βέβαια
τα πολύ καλά, συνεχίζω να το λέω, είναι μπροστά μας και δεν θα προλαβαίνουμε το επόμενο διάστημα να σας ξαφνιάζουμε ευχάριστα και να σας εκπλήσουμε ευχάριστα. Είναι χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, είναι υποχρεωτικά για πόλεις άνω των 30, για δήμους άνω των 30.000 κατοίκων. Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο της τρίτης τελικής διαβούλευσης και προχωράμε. Εδώ έχω ένα εκπώνυμα το οποίο το έκανε και την ευχαριστούμε πολύ την Ευτυχία τη Βοριά. Δεν είναι σήμερα μαζί μας γιατί έχει το πρόβλημα με τον κορονοϊό. Αυτό θα σας το δώσω μετά για να δείτε ότι πραγματικά είναι μια πολύ πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει από όλη την ομάδα, όχι μόνο με την Ευτυχία αλλά και με την Ευγενία και με την Άννα. Πραγματικά με την ολοκλήρωση, γιατί συνδέει πολλά πράγματα, επειδή μιλάμε και για στρατηγικό σχεδιασμό όσον αφορά και τα κυκλοφοριακά προβλήματα της πόλης που τα γνωρίζουμε όλοι. Έχει γίνει ένα στρατηγικό σχεδιασμός που συνδέουμε όχι μόνο αυτό που θα γίνει με το ανοιχτό κέντρο εμπορίου, τα ΣΒΑΚ, αλλά και με το παραλιακό μέτωπο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε μια αλλοιόψυχη πνοή και στο κυκλοφοριακό της πόλης, το οποίο γνωρίζετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο έτσι με την κατάσταση που έχουμε. Ήθελα να διευκρινίσω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι υπάρχει στο σελίδα που υπάρχει εκεί όλη η πληροφορία σχετική με τα ΣΒΑΚ. Αυτό ήταν στις συμβατικές υποχρεώσεις της μελετητικής ομάδας, οπότε μπορείτε ως δημοσιογράφοι να δείτε και εικόνες σχετικές. Είναι το hios.svac.gr, είναι γραμμένο, μπορείτε να το δείτε εδώ. Η ιστοσελίδα αυτή από την αρχή της εκπόνησης της μελέτης ενημερώνεται με όλα τα στοιχεία που προκύπτουν και με τα στοιχεία των διαβουλεύσεων και θα συνεχίσει να ενημερώνεται μέχρι να κλείσει το θέμα της μελέτης που όπως προϋπόθηκε είναι στο τελικό στάδιο. Το θέμα έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα το απόγευμα και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα παρευρίσκεται και μέσω τηλεδιάσκεψης εκπρόσωπος της μελετητικής ομάδας από την Αθήνα, ο οποίος θα είναι σε θέση να απαντήσει και σε ερωτήματα που θα τεθούν από τους Δημοτικούς Συμβούλους. Άρα εμείς εδώ κάνουμε μία σύντομη παρουσίαση με τη συνάδελφο, που ήμασταν και εμείς όπως και άλλοι μέλη της ομάδας εργασίας. Δυστυχώς δεν έχουμε μαζί μας την αρμόδια και επιβλέπουσα μηχανικό και συνάδελφο Ευτυχία Γοριά. Αλλά θα είναι νομίζω το βράδυ μέσω της τηλεδιάσκεψης και εκείνη παρούσα στη συζήτηση. Ξεκινώ λοιπόν να σας πω επί της ουσίας κάποια πράγματα και να συνεχίσει η κυρία Μπενέτου. Η μελετητική ομάδα ανέπτυξε και αξιολόγησε μια σειρά μέτρων καταλήγοντας ένα τελικό σενάριο. Τα μέτρα αυτά αφορούν στη διαχείριση της οδικής κυκλοφορίας, στην οδική ασφάλεια, στη διαχείριση της στάθμευσης, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου προσβάσιμων διαδρομών ήπιας μετακίνησης ή αλλιώς ένα δίκτυο πράσινων διαδρομών, στους χώρους πρασίνου, στις εμπορικές μεταφορές, στην κατανάλωση ενέργειας και τέλος σε δράσεις επικοινωνίας και επιμόρφωσης για την πρόθεση της ιδέας της βιώσιμης κινητικότητας. Ξεκινώ με τη διαχείριση της οδικής κυκλοφορίας. Μπαίνουν τρεις κατευθυντήριοι βασικοί στόχοι. Ο πρώτος είναι η απομάκρυση της παρόδιας στάθμευσης. Ο δεύτερος είναι η εξέβρεση χώρου για πεζούς και ποδήλατα. Ο τρίτος είναι η αποτροπή διαμπερούς κίνησης οχημάτων από τις περιοχές κατοικίας. Πώς υλοποιούνται αυτοί οι στόχοι? Υλοποιούνται με μέτρα όπως η διαπλάτηση πεζοδρομίων, ο εγκυβωτισμός θέσεων στάθμευσης, η πύκνωση των διαβάσεων, η μετατροπή των οδών μικρού πλάτους σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας ή πεζόδρομους, με ταυτόχρονη μείωση των ορίων της ταχύτητας, όπως θα γίνει και με το Open Mall που προϋπόθηκε και που είναι ένα πρόγραμμα που θα το δούμε να υλοποιείται τα επόμενα χρόνια. Στο δρόμο, όταν δεν επιτρέπουν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του, δηλαδή όταν έχουμε μικρά πλάτη που είναι πολύ συνηθισμένο στην πόλη της Χίου και του Βροντάδου, συνύπαρξη με κανόνες των μέσων μαζικής μεταφοράς, των γιοταχή οχημάτων και των πεζών, συνύπαρξη όμως με κανόνες όπως προείπα, με προτεραιότητα στους πεζούς, στα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα άτομα μειωμένης κινητικότητας και τα εναλλακτικά μέσα μετακίνησης όπως είναι τα ποδήλατα και τα πατίνια.
Δεδομένης της γενικής στόχευσης που είναι να μειωθεί η κίνηση των γεωταχυοχημάτων στην πόλη, προτείνεται να δημιουργηθεί ένα σύστημα κοινής χρήσης ποδηλάτων και σύστημα κοινής χρήσης οχημάτων. Επίσης, η μελέτη προτείνει να γίνουν διάφορες μελέτες σε υποκείμενο στάδιο, πιο εξειδικευμένες, όπως είναι η μελέτη ορισμού δακτυλίου για το κέντρο της πόλης της Χίου, μελέτες αναπλάσεων οδών με προτεραιότητα τη μελέτη ανάπλασης των οδών περιμετρικά του δημοτικού κήπου, εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης μονοδρομήσεων και στις τρεις δημοτικές ενότητες, της Ομηρούπολης, της Χίου και του Αγίου Μινά. Το απόγευμα, στο Δημοτικό Συμβούλιο Μελετητής θα παρουσιάσει και με κάποια σκαρυφήματα την κεντρική ιδέα αυτών των μονοδρομήσεων. Επίσης, προτείνεται επέκταση πεζοδρομήσεων στο κέντρο της πόλης και πεζοδρομήσεων κοντά σε αθλητικούς χώρους, εγκαταστάσεις, σχολεία και παιδικές χαρές όπου αυτό είναι εφικτό. Και τέλος, ο καθορισμός του εμπορικού και ιστορικού κέντρου με κανονισμό λειτουργίας. Ειδικά στο Βροντάδο, αύξηση πλάτους των πεζοδρομίων της οδού που διατρέχει το παραλιακό μέτωπο, οργάνωση της παρόδιας στάθμευσης, δημιουργία κατάλληλα σημασμένων διαβάσεων σύνδεσης των παρόδιων χρήσεων με την ακτή. Στον Καρφά, ανάπλαση της κεντρικής οδού Καρφά, που είναι το τμήμα της επαρχιακής οδού Χίου Καρφά. Επίσης, παντού σε όλη την πόλη και στις τρεις δημοτικές ενότητες, και μιλάμε για αυτές, παρένθεση εδώ, γιατί αποτελούν το πιο πυκνό οικιστικά κομμάτι του νησιού. Γι' αυτό και η μελέτη έγινε για αυτές τις τρεις όμορες δημοτικές ενότητες. Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών ή πεζοφάναρων σε κόμβους του οδικού δικτύου. Ειδικά για την αποτροπή της διαμπερούς κίνησης των οχημάτων από τις περιοχές κατοικίας, η οποία είναι επικίνδυνη και στερεί δημόσιο χώρο από τους κατοίκους, υπάρχει και έχει εφαρμοστεί αλλού η ιδέα των super blocks, δηλαδή τα οχήματα κυκλοφορούν περιμετρικά της γειτονιάς και αφήνουν τους εσωτερικούς δρόμους ως ήπιας κυκλοφορίας με χρήση γεωταχή οχημάτων μόνο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Ανάλογα μοντέλα μπορούν να μελετηθούν γύρω από τα σχολεία της πόλεως. Συνοχίζω με το θέμα της οδικής ασφάλειας. Η προτινόμενη μείωση των ορίων ταχύτητας μέσα στην πόλη που αναφέρθηκε προηγουμένως διασφαλίζει μεγαλύτερη οδική ασφάλεια. Ταυτόχρονα με τις προηγούμενες δράσεις σε σχέση με τη διαχείριση της οδικής κυκλοφορίας προτείνεται η αναδιαμόρφωση κόμβων σε διάφορα σημεία του αστικού ιστού. Ενδεικτικά αναφέρονται οι συμβολές των οδών Μαρτύρων και Δημοκρατίας, Συνοπίωνος και Δημοκρατίας, Κανάρη και Λεωφόρο Αιγαίου, Φωστίνη και Βούρου στο Τάγμα, Μιχαλινού και Ιωάννου Χρήστου, Καλοπλήτου, Ριζαρίου, Νικηφόρου του Χίου και Πασπάτη. Αυτά. Στη συνέχεια η κυρία Μπενέτου θα συνεχίσει με τους άλλους τομείς. Θα συνεχίσω με τη διαχείριση της στάθμευσης. Προτείνεται αφενός η εξέβρεση χώρων στάθμευσης στο πυκνό ιστό της πόλης για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του κέντρου και αφετέρου οργανωμένων χώρων στάθμευσης περιφερειακά της πόλης που θα συνδέονται με νέα δίκτυα μέσω μαζικής μεταφοράς. Εκεί μάλιστα μπορούν να εγκατασταθούν σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων έτσι ώστε να μην δημιουργείται συμφόρηση στο κέντρο της πόλης. Αυτό μελετάται ήδη από το Δήμο Χίου. Τρίτον, η επέκταση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης με την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των κατοίκων και ακολούθως των επισκεπτών. Προτείνεται επίσης η οργάνωση της παρόδιας και εξάλληψη της παράνομης στάθμευσης μέσω των αναπλάσεων, για παράδειγμα εγκυβωτισμός θέσεων στάθμευσης, καθορισμός διακριτών χώρων στάθμευσης ανακατηγορία οχήματος και διαπλάτηση πεζοδρομίων. Πώς θα υλοποιηθούν αυτοί οι στόχοι? Με ανασχεδιασμό λεωφοριακών γραμμών και βελτίωση αξιοπιστίας και συχνότητας δρομολογίων και εφαρμογή τηλεματικής της τάσης. Προτείνεται επίσης η μεταφορά του αστικού κτέλ στη Συμβολή των Οδών Δημοκρατίας και Μαρτύρων, κάτι για το οποίο βρισκόμαστε ήδη σε συνεννόηση με το κτέλ Χίου και είναι απόλυτα σύμφωνοι, καθότι θα απομακρυνθεί από το σημείο που βρίσκεται λόγω της ανάπλασης του κήπου. Σε ό,τι αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ένα μέσο μαζικής μεταφοράς καταλαμβάνει ασύγκριτα λιγότερο χώρο από τα γεωταχή, με αποτέλεσμα ο χώρος αυτός να αποδίδεται σε πεζούς και ποδηλάτες. Προτείνεται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο προσβάσιμων διαδρομών ήπιας μετακίνησης και ένα δίκτυο πράσινων διαδρομών. Το δίκτυο πράσινων διαδρομών θα συνδέει σχολικά συγκροτήματα, αθλητικές εγκαταστάσεις με γειτονιές και οικισμούς μέσω οδών ήπιας κυκλοφορίας, πεζόδρομων, ποδηλατόδρομων κτλ. Που θα προσφέρει ασφαλή μετακίνηση παιδιών κτλ.
Το παραλιακό μέτωπο, για το οποίο ήδη αναφερθήκαμε και αποτελεί όραμα του Δημοχείου, θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει τμήμα ενός τέτοιου δικτύου πράσινων διαδρομών. Σε ό,τι αφορά χώρους πρασίνου και κοινόχρηστους χώρους, προτείνονται παρεμβάσεις ώστε να εξασφαλίζονται πιο βιώσιμοι χώροι στο πυκνό ιστό, αλλά και στις γειτονιές, μικρά πάρκα, αστικές κερκίδες, αύξηση πρασίνου με φυτεύσεις στον δημόσιο χώρο. Για τις εμπορικές μεταφορές, προτείνεται η χωροθέτηση και δέσμευση θέσεων φορτοεκφόρτωσης, η απαγόρευση διέλευσης μεγάλων οχημάτων από το τοπικό δίκτυο, η εφαρμογή αυστηρού ωραρίου εμπορικών φορτοεκφορτώσεων και η εισαγωγή των cargo bikes. Το σχέδιο φόρτισης περιλαμβάνει τον εξυγχρονισμό του στόλου δημοτικών οχημάτων και την αντικατάσταση με νέα χαμηλής κατανάλωσης και βέβαια σχέδιο φόρτισης των ηλεκτρικών αυτών οχημάτων. Τέλος, προτείνονται η προώθηση και δράσεις βιώσιμης κινητικότητας μέσω της προώθησης στα σχολεία, δράσεις ενημέρωσης, αυστηρή αστυνόμευση και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Αυτή ήταν μια σύντομη αναφορά. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει να συμπληρώσει κάτι. Πρέπει να έρθει το μικρόφωνο. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, είμαστε εδώ. Αυτό το οποίο θέλω να κρατήσετε φεύγοντας από εδώ είναι αυτό το οποίο έχουμε πει και βέβαια δεν θα πάψουμε να το λέμε, ότι το όραμά μας είναι να τα αλλάξουμε όλα και να χτίσουμε τη νέα Χίο. Αυτό είναι το όραμά μας και θα το πράξουμε στο ακέραιο. Αν θέλετε να μας ρωτήσετε κάτι, στη διάθεσή σας. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω κυρίως και τις... στην ουσία υπάρχει ξεκάθαρο σχέδιο να μειωθούν τα αμάξια στο κέντρο της πόλης, είναι ξεκάθαρο. Όσον αφορά όμως περιοχές όπως ο Ροντάδος, οι οποίες συνηθίζουμε να λέμε ότι δεν έχουν καλό οικοδομικό σχέδιο, δηλαδή οι δρόμοι είναι πολύ δύσκολοι και γενικότερα αυτή δηλαδή η παρέμβαση ας πούμε, στα πεζοδρόμια και λεπτά μήπως θα επηρεάσει και πάρα πολύ την κίνηση. Δηλαδή, γιατί δεν είναι ότι ας πούμε, θα υπάρχει δακτύλιος που λέμε για δακτύλιο στην πόλη. Δεν έχουμε πολλούς δρόμους στοιχείο όπως είναι και στην Αθήνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αυτά είναι εφαρμόσιμα, δηλαδή στην πράξη, πέρα από την αλλαγή της κουλτούρας που εντάξει θα είναι δύσκολη έτσι κι αλλιώς, είναι εφαρμόσιμα αυτά. Και θέλετε να πάθει. Κοιτάξτε, καταρχήν αυτά είναι μία δέσμη μέτρων που πρέπει να λειτουργήσουν ταυτόχρονα, δηλαδή σιγά σιγά. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο Δήμος, οι υπηρεσίες του και το Δημοτικό Συμβούλιο πριν από κατά τη γνώμη μου πάντα, πριν από το να γίνουν οι δράσεις αυτές, οι ιδέες, μέτρα, πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά ότι θέλουν μία πόλη με λιγότερο γεωταχή. Αυτό και ο τελευταίος κάτοικος αυτών των περιοχών πρέπει να το κάνει κτήμα του σαν ιδέα. Δηλαδή να καταλάβει ότι αυτή η κατάσταση δεν του αρέσει και θέλει να πάει κάπου αλλού. Λύσεις πρακτικές μπορούν να βρεθούν, θα σας πω το πολύ απλό παράδειγμα, μικροί χώροι στάθμευσης σε γειτονιές, σε όλα τα αδόμητα οικόπεδα, όπου μπορεί να τις μισθώσει ο Δήμος και να, όπως ήδη το κάνει, αλλά να εντείνει τις προσπάθειες και το Δημοτικό Συμβούλιο και την προηγούμενη φορά είχε θέμα για τους χώρους στάθμευσης να αυξηθούν, γίνονται διαγωνιστικές διαδικασίες κτλ. Αλλά πρέπει να γίνει εντατικά και όλο πιο εντατικά. Η παρόδια στάθμευση στο μεγαλύτερο τμήμα της είναι αποτέλεσμα παράνομης στάθμευσης, η οποία πρέπει να περιοριστεί. Ξέρετε ότι οι πολεοδομικοί κανόνες επιβάλλουν θέσεις στάθμευσης μέσα στα κτίρια. Πάρα πολλοί συμπολίτες μας έχουν παρανομήσει και οι θέσεις στάθμευσης έχουν γίνει κάτι άλλο μέσα στα κτίρια. Αυτά τα φαινόμενα του παρελθόντος θέλουν πολλή προσπάθεια για να εξομαλυνθούν. Άρα το πρώτο είναι για μένα η συνείδηση ότι θέλουμε να πάμε σε μια τέτοια πόλη και το δεύτερο είναι μέτρα, επιμέρους μέτρα και σύμπνοια στην εφαρμογή αυτών. Και τότε φυσικά και θα είναι ρεαλιστικό το σχέδιο. Να προσθέσω κι εγώ την χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς που αναφέραμε, η οποία αυτή τη στιγμή δεν εφαρμόζεται καθόλου στοιχείο. Εγώ προσωπικά σε πόλεις στο εξωτερικό και στην Ελλάδα σε άλλες πόλεις έχω κινηθεί πάρα πολύ με μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ στοιχείο μου φαίνεται αδιανόητο προς το παρόν.
Οπότε αυτό, δηλαδή σίγουρα οφείλουμε να περιορίσουμε το ΙΧ στις πόλεις και στους μικρότερους δήμους. Ένα ερώτημα ήθελα και εγώ για το δακτύλιο, δηλαδή είναι αυτό που ξέρουμε από την Αθήνα και την εφαρμογή. Ωραία, ναι, υπάρχει αυτή η θέληση για να αυξήσουμε την κίνηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και την εξυπηρέτηση. Αν από την περιοχή του Κοφινά, για παράδειγμα, δεν υπάρχει πληροφορία για να έρθει στο κέντρο, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Κοιτάξτε, πρέπει να υπάρξει μια απάντηση. Δηλαδή, ο επανασχεδιασμός της δημοτικής ή μη συγκοινωνίας των μέσων μαζικής μεταφοράς είναι απαραίτητο βήμα. Πρέπει η Δημοτική Αρχή μαζί με άλλα μέτρα σιγά-σιγά κάποια στιγμή να αρχίσει να το υλοποιεί. Πρέπει να υπάρχουν μικρά βανάκια, να κάνουν loops, να περνάνε από όλες τις γειτονιές. Πρέπει να γίνουν τέτοιες δράσεις. Διαφορετικά, δεν μπορεί ούτε κι εγώ. Κι εγώ θα πάρω το ΙΧ και οποιοδήποτε, αν δεν έχει εναλλακτική. Επίσης, θέλω να προσθέσω ένα πάρα πολύ σημαντικό, που είναι ένα πράγμα που δεν έχει δημοσιοποιηθεί τόσο πολύ, ότι τον Αύγουστο έγινε ΦΕΚ, δηλαδή νόμος του κράτους, το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Χίου, της Δημοτικής Ενότητας Χίου, το οποίο χωρίζει τη Χίο σε πολεοδομικές ενότητες και προτείνει πολεοδομησή τους. Στα πολύ πυκνά κομμάτια, φυσικά δεν θα γκρεμίσει σπίτια, αλλά σε κάποιες πολεοδομικές ενότητες, όπως το Ριζάρι, για παράδειγμα, μπορούν να γίνουν πολεοδομήσεις. Οπότε το αποτέλεσμα κάθε πράξη πολεοδόμησης είναι η εξέβρεση κοινόχρηστων χώρων, χώρων στάθμευσης, χώρων και κοινοφελής χρήσης και δρόμων με ικανά γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Άρα αυτά τα μέσα, οι μελέτες που έχουμε ξεκινήσει στρατηγικού σχεδιασμού, πρέπει να ακολουθηθούν από υποκείμενα στάδια μελετών και ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να τα πιστέψει και να τα στηρίξει. Δεν γίνονται, όπως είπε και ο Δήμαρχος, από τη μια μέρα στην άλλη. Γίνονται μεθοδικά. Και όταν μια πόλη επί 100 χρόνια χτίζεται με άλλη κουλτούρα και άλλη φιλοσοφία, θέλει τουλάχιστον άλλα τόσα για να έρθει στα ίσα. Ελπίζω λιγότερα για να τα προλάβουμε κι εμείς. Συγγνώμη, το δακτύλιο είναι αυτό της Αθήνας? Το δακτύλιο είναι διερεύνηση, για μελέτη δηλαδή πρόκειται να γίνει και εκεί, για τα μονάζυγα. Ναι, είναι το ίδιο.